Τη λήξη των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και κατ' επέκταση το τέλος της κατάληψης στο δασαρχείο σήμανε η επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος στο Ρέθυμνο, καθώς οι αγροτοκτονοτρόφοι του νομού φαίνεται πως πίστηκαν για τις προθέσεις της κυβέρνησης να βάλει οριστικό τέλος στην αγωνία τους ως προς τους δασικούς χάρτες. Προχωράμε άμεσα σε οριζόντιες διορθώσεις με εσωτερικές διαδικασίες, δηλαδή από τη διοίκηση, για να διορθώσουμε όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης και δίχως κανένα κόστος. Τα λόγια του θεωρώ ήταν ξεκάθαρα. Μας έβγαλε από ένα μεγάλο προβληματισμό που είχαμε. Θεωρώ ότι αυτά που είπανε θα τα κάνουν και πράξη. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να παρακολουθούμε αυτά που είπε ο Υπουργός, να γίνει πράξη, που αυτό θέλει όλος ο κόσμος. Κώστας Κρέκας από τις 11.30 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους θεσμικούς εκπροσώπους αλλά και με τους ίδιους τους αγροτοκτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες γης, προκειμένου να επαναλάβει την απόφαση της κυβέρνησης να λήξει το θέμα των δασικών χαρτών το αργότερο μέχρι τα τέλη του χρόνου. Αυτό, όπως είπε, θα επιτευχθεί μέσω της νομοθετικής ρύθμισης που προωθείται, ώστε να διορθωθούν από τις υπηρεσίες του δημοσίου τα λάθη που παρουσιάζουν σήμερα οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες. Πριν προχωρήσουν στις αντιρρήσεις, πρώτα προτείνουμε στους πολίτες να προχωρούν σε αίτηση πρόδειλου σφάλματος, ώστε η διοίκηση από μόνη της, χωρίς κόστος, να μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, και εφόσον δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να θεραπευθεί, από εκεί και πέρα μπορούν να προσφύγουν στις επιτροπές αντιρρήσεων που θα συσταθούν άμεσα, ώστε κάποιος πολίτης ο οποίος θέλει, παρόλο που εντωμεταξύ διορθώνεται, αναμορφώνεται ο χάρτης, αυτό να μπορεί να είναι εφικτό. Θα είμαστε σε επαγρύπνηση, έτσι ώστε ζητήματα τα οποία θα ανακύψουν στην πορεία να μπορούμε να τα θέσουμε ξανά στο Υπουργείο, και υπάρχει βούληση από πλευράς κυβέρνησης όλα αυτά να δοθούν στο τέλος, ώστε οι δασικοί χάρτες να αποτελέσουν ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος επανέλαβε το πάγωμα των διαδικασιών για παραπάνω από 6 μήνες, ενώ πριν το Πάσχα θα έχει επιληθεί και το θέμα των ασπαλάθων αλλά και των άλλων αντίστοιχων φυτών, τα οποία θα εξαιρεθούν από τη λίστα της δασικής βλάστησης. Επίσης, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ούτε για την καταβολή των επιδοτήσεων. Τα φρίγανα και όλα τα είδη τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην γενικότερη κατηγορία των φρυγάνων ήδη εξαιρούνται από τα είδη που προσδίδουν δασικό χαρακτήρα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος όμως δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων και για το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που παρουσιάζει η Κρήτη, με τον ίδιο να τονίζει σε κάθε τόνο ότι και αυτό θα επιληθεί, καθώς θα τρέξουν άμεσα οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για να αναγνωριστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Πάντως, στις αιτιάσεις Κρέκα, τις δικές του αντιρρήσεις κατέθεσε ο βουλευτής της Αντιπολίτευσης, που κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για τις αναταράξεις που δημιούργησαν οι δασικοί χάρτες. Θα προχωρήσουμε πάντα πατώντας πάνω στο Σύνταγμα της Ελλάδος και στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να δώσουμε γρήγορη λύση, ισχυρή νομικά, και να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Προσπαθεί εσπεσμένα και κατόπιν εορτής να εκτονώσει αυτό το κλίμα και να δώσει κάποιες καθησυχαστικές απαντήσεις. Η πολιτική επιλογή η οποία γίνεται είναι καταρχήν καθυστερημένη, είναι ατελής και έχει στοιχεία τα οποία απαιτούν διευκρινήσεις. Τελευταίος σταθμός του Κώστας Κρέκα στην Κρήτη είναι αύριο στο Ηράκλειο.